και θα φωνάζει λίγο, γιατί φωνάζουν και εκείνοι. Σήμερα πραγματοποιούμε επίσκεψη στις κοινοποιήσεις που κάνουν οι εργαζόμενοι στα ορυχεία της Αχλάδας, μαζί με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου. Έχει προκύψει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, όπως ήδη γνωρίζετε. 35 άτομα εργαζόμενοι στο λιμνητορυχείο Αχλάδας έχουν βγει σε διαθεσιμότητα με επικείμενο κίνδυνο αυτό της απόλυσης του. Υπάρχουν διάφορες απόψεις σχετικά με τις αιτίες που έχουν οδηγεί σήμερα σε αυτή την κατάσταση, τόσο από την πλευρά της ΔΕΗ όσο και από την πλευρά της εταιρείας. Η θέση της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας είναι πάγια. Το σημερινό περιστατικό είναι ένα απτό παράδειγμα των συνεπειών που έχουν στους εργαζόμενους και γενικότερα στη τοπική κοινωνία η απουσία στρατηγικού ενεργειακού σχεδιασμού και συνολικού ενεργειακού σχεδίου. Ο τρόπος ανάπτυξης του ορυχείου της Αχλάδας και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΔΕΗ στη σύμβασή της για άλλη μια φορά γίνονται αιτία να πληρώνουν τις συνέπειες αυτές οι εργαζόμενοι. Είμαστε κάθετα αντίθετοι σε τακτικές που θέτουν τους εργαζόμενους σε τέτοια διλήμματα και τους οδηγούν σε καταστάσεις κοινωνικού αυτοματισμού. Οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζει η ΔΕΗ σε οποιαδήποτε σύμβαση και αν υπογράφει με οποιοδήποτε ιδιώτη, δεν μπορεί να αποτελεί αιτία να χάνουν άνθρωποι τις δουλειές τους, να ζουν μέσα σε ανασφάλεια και εν τέλει να χάνουν το ανώτερο αγαθό που υπάρχει για αυτό της αξιοπρέπειάς τους. Οι εργαζόμενοι της περιοχής μας πρέπει να δουλεύουν αξιοπρεπώς και να έχουν ένα καθεστώς ασφάλειας και αυτοί και οι οικογένειές τους. Εμείς θα επιδιώξουμε να γίνει μια συζήτηση τόσο με τη ΔΕΗ όσο και με την εταιρεία και τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Επαναλαμβάνω και είναι κάτι το οποίο το είπαμε και στους εργαζόμενους, ότι οποιοδήποτε οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης και οποιαδήποτε διαπραγμάτευση δεν είναι θέμα που απασχολεί τους εργαζόμενους και δεν μπορεί αυτό να τους φέρνει σήμερα στη θέση στην οποία βρίσκονται. Επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά ότι η Φλόρινα και η Δυτική Μακεδονία χρειάζεται συγκεκριμένο ενεργειακό σχεδιασμό, χρειάζεται αυξημένη συμμετοχή του δημοσίου, δημόσιο έλεγχο στα ορυχεία, ώστε αυτά τα φαινόμενα να εκλείπουν. Και σε κάθε περίπτωση, ο σημερινός αγώνας των εργαζόμενων πρέπει να είναι η απαρχή, να σταματήσει μία διαπαντός σε αυτή η τακτική. Λίγο δυνατά. Το ονοματεπώνυμο πρώτα μόνο. Είμαι ο Σαμπαρτής Αλέξανδρος, ο πρόεδρος των εργαζομένων. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους εργαζόμενους, οι οποίοι συμμετείχαν σήμερα στην τριήμερη απεργία την οποία αποκηρύξαμε προχθές, σε ένδειξη συμπαράστασης στους 35 εργαζόμενους, οι οποίοι τέθηκαν σε διαθεσιμότητα. Εμείς, πρωταρχικός μας στόχος είναι πέρα από αυτή την απεργία να προσπαθήσουμε και να καταφέρουμε να επαναφέρουμε αυτό το κόσμο στη συνεργασία τους. Θα κάνουμε τις απαραίτητες κινήσεις και τις απαραίτητες συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς για να το καταφέρουμε αυτό. Ευχαριστώ επίσης και όλους τους εργολάβους οι οποίοι συμπαραθέκονται σε εμάς και βλέπω σε τοπικό επίπεδο το ποσοστό αγγίζει το 100%. Και θέλω να πω στους εργαζόμενους αυτούς κουράγιο και ο αγώνας μας θα συνεχιστεί. Τα αίτια αυτής της κίνησης ποια είναι? Τα αίτια αυτής της κίνησης είναι ένα οικονομικό θέμα το οποίο υπάρχει μεταξύ της εργοδοσίας μας και της ΔΕΗ. Υπάρχει μια σύμβαση που πρέπει να τηρηθεί ανάμεσα στη ΔΕΗ και στην εργοδοσία μας, η οποία αυτή η σύμβαση έχει κάποια προβληματικά σημεία και κάποια τεχνικά ζητήματα τα οποία δεν είμαστε και αρμόδιοι να τα λύσουμε εμείς. Εμείς έχουμε την εικόνα της μίας πλευράς. Χτες συναντηθήκαμε και με την δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, με τους εκπροσώπους της και μας είπαν και αυτοί κάποια πράγματα. Μαζί με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου θέσαμε θέμα να γίνει μια συνάντηση τριμερής και περιμένουμε να ακούσουμε και τις δύο πλευρές από κοινού και να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Ευχαριστώ. Το Εργατικό Κέντρο Φλόρινα συμπαραστέκεται δίπλα στους εργαζόμενους και στη σημερινή τους κινητοποίηση. Όπως είπε και νωρίτερα ο Αλέξανδρος και με κάλυψε πλήρως σχετικά με το ζήτημα για το ποιο λόγο γίνεται απεργία. Η απεργία, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια ένδειξη συμπαράστασης στους 35 συναδέλφους μας οι οποίοι τέθηκαν σε διαθεσιμότητα. Ο στόχος μας είναι ένας και μοναδικός. Αυτοί οι συνάδελφοι μας να επιστρέψουν άμεσα το συντομότερο δυνατόν στις δουλειές τους. Από εκεί και πέρα, εμείς σε θεσμικό επίπεδο κάνουμε τις κινήσεις που θεωρούμε απαραίτητες, ώστε να προσπεράσουμε
αυτό το ζήτημα το οποίο έχει προκύψει σήμερα. Και εγώ με τη σειρά μου να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους εργαζόμενους, γιατί όπως βλέπετε η απεργία σήμερα είναι καθολική. Έτσι. Και επίσης να ευχαριστήσω τους εργολάβους, οι οποίοι ενώ δεν είναι μέλη στο σωματείο και στο εργατικό κέντρο, στέκονται δίπλα στο πλευρό των εργαζομένων, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι σε διαθεσιμότητα. Ο αγώνας συνεχίζεται.